Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 22 του μήνα με την καθημερινή εκπομπή, πρώτο θέμα βέβαια. Θα είμαστε μέχρι τις 12 κοντά σας, ζωντανά όπως καθημερινά, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, τόσο από την καθημερινότητα όσο και από την επικαιρότητα. Και βέβαια τα θέματα τα οποία απασχολούν όλους, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι σε όλα αυτά, σαν εκπομπή, σαν τηλεοπτικός σταθμός, ευχαρίστως να το κάνουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να επιληθούν, έτσι όπως άλλωστε προσδοκούμε από όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή μέχρι τις 12 θα μας απασχολήσουν αρκετά ζητήματα. Βέβαια πάντα περιμένω και την δική σας συμμετοχή στο τηλέφωνο που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας, το οποίο έχει δύο γραμμές και, μπορείτε να το καλείτε. Ενδεχομένως θα δεχτούμε κάποια ερωτήματα όσον αφορά θέματα συνταξιοδοτικά ή εργατικά ή σύμμων κτλ, τα οποία θα προσπαθήσω εγώ να κρατήσω σημειώσεις και να μας απαντήσει ο κύριος Λεωνίδας Παπάς, εργατολόγος, δικηγόρος, κατά τη διάρκεια, επαναλαμβάνω, της σημερινής εκπομπής. Κατά τα λοιπά, θα μας απασχολήσει βεβαίως η επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται και τι θα γίνει μάλλον από την Δευτέρα, τι θα αλλάξει από τη Δευτέρα στην καθημερινότητα αυτή όσον αφορά το θέμα της πανδημίας, του κορονοϊού. Να δούμε εάν θα μειωθούν περαιτέρω τα προβλήματα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δείχνουν να είναι αρκετά καλά, ήπια, έτσι. Από την άλλη, στο πολιτικό σκηνικό υπάρχει μία διαμάχη όσον αφορά τα 17 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι με τις δηλώσεις τους τάχτηκαν υπέρ των όποιων δικαιωμάτων έχει ο Κουφοντίνας. Και εδώ τώρα προκύπτει το εξής ζητούμενο. Ένας άνθρωπος που έχει δολοφονήσει τόσους ανθρώπους, άδικα, εντελώς άδικα, αδικαιολόγητα, κοινικά, να τάσετε κάποιο μέρος, ένα κομμάτι, έστω, όχι μόνο ενός πολιτικού κόμματος, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα, για τα δικαιώματα του όποιου Κουφοντίνα, νομίζω ότι ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτό το θέμα, διότι ενδεχομένως να παραφραστούν όλα αυτά που θα πω και κάποιοι να τα ερμηνεύσουν έτσι όπως αυτοί θα ήθελα να τα ερμηνεύσουν και δεν θα υποθούν έτσι όπως εγώ θέλω να τα πω. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι το θέμα αυτό δεν θα έπρεπε να δει το φως της δημοσιότητας έστω και από αυτά τα 17 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των δικαιωμάτων του Κουφοντίνα, του Χρυσού, του Ασημένιου, του δεν ξέρω ποιους, του Γιωτόπουλου κτλ.
Αλλά ζούμε σε μια χώρα του παραλόγου, διότι θυμηθείτε την περίπτωση του, του ακτιβιστή του Καβάλα ή του Κάβαλα, που είναι φυλακισμένος στη γειτονική χώρα, εδώ και 3 χρόνια, χωρίς ουσιαστικά να του έχει αποδοθεί κάποια κατηγορία. Επειδή όμως εκεί το καθεστώς μόνο δημοκρατία δεν είναι, άσχετα αν κάποιοι θέλουν να πιστεύουν ότι είναι δημοκρατία, στην Τουρκία, φανταστείτε, λέει, κάποιος ή κάποιοι, όπως τα 17 στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, να τα σόντουσαν υπέρ των δικαιωμάτων κάποιου. Εδώ ο άλλος μπορεί να έχει μία απλή, οσμή, όσον αφορά τον θανάσιμο εχθρό του Ερντογάν, ο οποίος ζει στην Αμερική. Και υπάρχει οσμή και δεν ξαναβλέπει το φως της καθημερινότητας και είναι μέσα στα μπουντρούμια. Έτσι. Φανταστείτε, λέει, να παίρνανε θέση υπέρ αυτού του συγκεκριμένου, θα τους είχε φάει το μαύρο σκοτάδι στη διπλανή χώρα. Ενώ εδώ ο καθένας βγαίνει, λέει ελεύθερα την άποψή του και δεν έχει να δώσει λόγο σε κανέναν. Μα σε κανέναν. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Έτσι και κάποιος έχει έστω και ένα μικρό πιστεύω προς Γκιουλέν πλευρά, γκιουλενιστής δηλαδή, τον έφαγε το μαύρο χώμα από τον Γιαλατζή Σουλτάνο. Εδώ όμως, ναι, Κουφοντίνας, το καλό παιδί, το Άγιο που πρέπει να παίρνει τις άδειές του, να το στρώνουμε και ένα κόκκινο χαλί, να βγαίνει από εκεί, μην πατάει και στις λάσπες, κρίμα είναι. Μάλιστα. Ο Αλέξης τι λέει, επειδή επέκτηνε τα 12 μίλια στο Ιόνιο σημερινή κυβέρνηση, λέει, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν επιλογή δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και την έκανε τώρα ο Μητσοτάκης. Και αφού ήταν επιλογή, γιατί δεν την κάνατε όσο ήσασταν 4,5 χρόνια. Και αφού ήταν επιλογή, γιατί δεν την κάνατε. Όπως θα κόβατε, ας πούμε, τον έμφυα, όπως θα βαρούσατε τα ταούλια και θα χορεύαν οι αγορές, όπως θα σηκώνατε τις μπάρες από τα διόδια, όπως, μην τα λέμε τώρα, δεν είμαστε πολιτική εκπομπή κτλ. Καλύτερα να πούμε ένα ανέκδοτο, τι λέτε. Είμαι σίγουρος ότι το θέλετε. Είναι λοιπόν κάποιος, ο οποίος πάει σε ένα γιατρό. Λέει, καλημέρα γιατρέ, λέει, καλημέρα σας. Πρόβλημα έχετε, λέει, άκου γιατρέ, γυρίζω, λέει, μια μέρα στο σπίτι και πιάνω, λέει, την γυναίκα μου στο κρεβάτι με έναν ναύτη. Βγάζω, λέει, το όπλο και πάω, λέει, να του σκοτώσω. Μου λέει ο ναύτης, όπα ρε φίλε, όπα, μισό λεπτό, να σου εξηγήσω, να αυτό, να εκείνο, να άλλο. Λέει, τι να μου εξηγήσεις, ξέρω εγώ. Λέει, όπα, λέει, μισό λεπτό, δώσε μου, και μετά, λέει, σκότωσέ με. Λέει, λέγε. Λέει, κοίτα να δεις. Εγώ, λέει, καταρχάς δεν ήξερα, λέει, καν ότι είναι σύζυγος, είναι παντρεμένη κτλ. Και επειδή, λέει, καταλαβαίνεις, λέει, ναύτης, είμαι σε καράβι, είμαι τόσο καιρό, έχω να πάω με γυναίκα κτλ. Κάτσε, λέει, να πιούμε ένα καφέ, λέει, να το συζητήσουμε. Τον ηρεμεί, πίνουν ένα καφέ. Το συμπόνεσε, τον άφησε να φύγει. Λέει ο γιατρός, και. Κάτσε, λέει. Μετά από καμιά εβδομάδα, λέει, γυρίζω στο σπίτι, ξαναπιάνω, λέει, την είχαμε το κρεβάτι, με το διαχειριστή. Βγάζω, λέει, το όπλο, πάω να το σκοτώσω. Μου λέει, κάτσε να πιούμε ένα καφέ, να το συζητήσουμε, να σου εξηγήσω για ποιο λόγο, ας πούμε, έγινε αυτό κτλ. Κάθομαι, λέει, πίνω ένα καφέ. Το έγινε. Λέει, και. Την άλλη φορά, λέει, μετά από κάνα 2 εβδομάδες, γυρίζω στο σπίτι, λέει, την βλέπω με τον κουμπάρο.
Αυτό θα σε σκοτώσω, βγάζω το όπλο, λέει κουμπάρος, κάτσε ρε κουμπάρε να πιούμε ένα καφέ, λέει να πούμε λέει, τι ακριβώς έγινε και πώς έγινε και γιατί έγινε. Τέλος πάντων λέει γιατρέ, του λέω γιατρός, να σου πω κάτι, υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις. Όχι ρε γιατρέ, λέει, υπάρχουν άλλες δύο, αλλά μη σε κουράζω, λέει τώρα, σε μένα λέει γιατί ήρθες. Τι να σου πω ρε γιατρέ, λέει, από τους πολλούς καφέδες λέει με έχει τρελάνει το στομάχι μου. Οπότε λέει ήρθα εδώ να μου πεις τι να κάνω. Αυτά για το ανεκδοτάκι. Σας άρεσε, ε? Ξέρω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σιγά σιγά να μπούμε στα δικά μας, να προηγηθούμε στην πεζή πραγματικότητα και να δούμε τι έχουμε σήμερα. Υπάρχει μια ημερομηνία κλειδί τα οποία λέει ότι θα ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια από την άλλη εβδομάδα, όχι από μεθαύριο που ξεκινάει εβδομάδα, από την άλλη. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό, αναλόγως και τα κρούσματα, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Και θα δούμε αν θα ξεκινήσουν και τα γυμνάσια και τα λύκεια από την μεθεπόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε σε εικόνα. Αυτό το σύσκεψη περί Ροδόπης, τι είναι, Δημητράκη? Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, μου το κλείσες στο σπίτι μου. Έλα. Για τη Ροδόπη, για ποιο πράγμα, Ροδόπη? Α, Ροδόπη το πάρκιν. Α, μάλιστα. Ροδόπη πήγε το μυαλό μου στο αυτό. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα, με το πάρκιν. Για δώσ' το λίγο. Παράθυρο για προσωρινή τουλάχιστον λύση στο πρόβλημα λειτουργίας του χώρου στάθμευσης Ροδόπη έψαξαν μέσω συνεδρίασης τα μέλη της νομικής επιτροπής του Δήμου Καβάλας και πιο συγκεκριμένα 5 δικηγόροι, όπου μεταξύ αυτών ήταν ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καβάλας κ. Απόστολος Αγελαράκης, η δημοτική σύμβουλη με την παράταξη Ανάσα για το Δήμο Αναστασία Ιωσηφίδου και Γιώργος Γραμμένος, ο δημοτικός σύμβουλος με τη δημοτική αρχή και αντιδήμαρχος κοινωνικών υποθέσεων Λεωνίδας Παπάς, αλλά και ο δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ο Τόπος της Ζωής μας κ. Γιάννης Μούτλιας, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση και με την κοινή συνεργασία των παρατάξεων να ανοίξει και πάλι το πάρκινγκ. Σήμερα βρεθήκαμε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Διοίκησης και Αντιπολίτευσης που έχουμε και την ιδιότητα του δικηγόρου μαζί με την νομική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας. Συζητήσαμε, ενημερωθήκαμε για το θέμα της σφράγησης της Ροδόπης και για το νομοθετικό καθεστώς και είμαστε στη διαδικασία υποβολής προτάσεων και ανέβρεσης λύσεων. Θα ψάξουμε το θέμα όσο πιο διεξοδικά γίνεται. Εγώ εξέφρασα στους αγαπητούς συναδέλφους την άποψή μου που την ξεκαθάρισα σήμερα σύμφωνα και με νομοθετικό διάταγμα και με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εγώ έχω αποκρισταλώσει την άποψή μου ξεκάθαρα ότι μπορεί ο χώρος αυτός να δοθεί δωρεάν για στάθμευση αυτοκινήτων στους συνδημότες μας υπό προϋποθέσεις κατά τις ώρες λειτουργίας της αγοράς, έτσι όπως σας έχω δημοσιοποιήσει άλλωστε και σε μια ιδιαίτερη συνέντευξη. Από την πρώτη αυτή συνεδρίαση δεν βγήκε ωστόσο ο Λευκός Καπνός, καθώς πρόκειται εκ νέου να συνεδριάσουν, εφόσον τεθούν βέβαια οι συγκεκριμένες απόψεις των δικηγόρων προς τον Δήμαρχο. Λύσεις υπάρχουν που αναζητούνται και να είστε βέβαια, αγαπητή κυρία Παπάζογλου, ότι αναζητούνται οι λύσεις αυτές και υπάρχει επεξεργασία. Δηλαδή τις επεξεργαζόμαστε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επέλθουν οι λύσεις αυτές. Ο συγκεκριμένος χώρος στάθμευσης έως και την σφράγισή του εξυπηρετούσε 300 αυτοκίνητα στο κέντρο της Καβάλας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, ενώ πιο δύσκολη φαίνεται πως θα είναι η κατάσταση το καλοκαίρι. Γνωστό ότι η πόλη αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την νομιμότητα των υπαίθριων χώρων στάθμευσης. Ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίστηκε τώρα, αλλά οι ρίζες του είναι τα τελευταία 20 χρόνια με ευθύνη όλων των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Καλούμαστε να λύσουμε αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα το οποίο στην παρούσα φάση ξεπερνάει η λύση του αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία, ας μην γελιόμαστε, είναι στη διοίκηση. Να εισηγηθεί μια πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να αντιμετωπίσουμε προσωρινά την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, δεδομένου ότι υπάρχει ο φόβος να επεκταθεί το φαινόμενο αυτό και σε άλλους χώρους στάθμευσης εδώ της πόλης μας. Mm-hmm.
Αυτό θα δημιουργήσει το γνωστό πρόβλημα να μην το επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, αυτά περί του θέματος. Ένα πρόβλημα που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι αρκετά σοβαρό για την πόλη της Καβάλας, διότι θέσεις δεν υπάρχουν, διότι δεν μπορεί από τη μία δηλαδή να κυνηγάει η δημοτική αστυνομία και καλά κάνει, εντάξει. Από την άλλη όμως, πού να το βάλει όλο στο αυτοκίνητο, τι να κάνει, δεν γίνεται. Πρέπει να λυθεί άμεσα το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις πάρκινγκ και πρέπει να λυθεί άμεσα. Όχι σήμερα, χθες. Χθες. Διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Οι συσκέψεις, δηλώσεις, εκατέρωθεν, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, φέξα μου και γλίστρισα. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Πολλές φορές. Το θέμα είναι επί το πρακτέο. Τι γίνεται. Έτσι, πολλές φορές έχω δηλώσει φανατικός της πρακτικής και όχι της θεωρίας. Θεωρία, μπου! 628 βιβλιοθήκες να διαβάσεις, στη θεωρία θα μείνεις. Στην πράξη. Αν το κάνεις. Με τη θεωρία, παιδί δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει πράξη για να γίνει το παιδί, έτσι δεν είναι. Τώρα θα μου πεις πώς ήρθε το παιδί και σου ήρθε κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό μου ήρθε, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, η οικογένειά μας μεγάλωσε τρίτος στο κακό. Το κακό. Εντάξει, το λέω έτσι χαριτολογώντας. Και πάμε να δούμε τι έχω για σας σήμερα. Θα τα δείτε αμέσως μετά και σε εικόνα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το μανταλάκι, όπως λέω εγώ, ή το βατραχάκι. Κοιτάξτε, μπακ, βλέπετε, πατάτε εδώ. Κάνει και μπορείτε να παίξετε κιόλας. Λοιπόν, να το δώσετε σε ένα μωρό και να παίξει. Το πατάει εδώ έτσι, τάκ, να παίζει. Λοιπόν, τι είναι αυτό, οξύμετρο. Τι κάνει το οξύμετρο. Αυτό εδώ το χαριτωμένο το πραγματάκι παίρνει δύο απλές μπαταρίες. Έτσι. Είναι σαν μανταλάκι. Όχι σαν μανταλάκι. Έχει αυτό, πατάς, έτσι εδώ. Πριν το πατήσεις όμως, έχει μία οθόνη. Εδώ. Λοιπόν, και έχει και ένα άσπρο κουμπάκι. Πατάς το άσπρο το κουμπάκι, το πάτησα. Ανοίγει η οθόνη, δεν το βλέπετε εσείς πολύ καλά τώρα εκεί, γιατί είναι μακριά, και βάζεις το δαχτυλάκι να στο δαγκώσει το βατραχάκι ή το μανταλάκι, όποιο δάχτυλο θες, έτσι. Αλλά το δείκτη. Το βάζουμε λοιπόν μέσα, εδώ. Τι έγινε, έκλεισε η οθόνη. Ναι, μάλλον δεν το έκανα καλά εγώ. Εντάξει, δεν είμαι και ειδικός, το ξανανοίγω όμως. Βάζουμε λοιπόν το δαχτυλάκι μέσα. Οπ, το έβαλα. Το κρατάμε λοιπόν έτσι λίγο, για μισό λεπτό. Και ξαφνικά δείχνει, τι έχω λέει, 98 οξυγόνο. Ωιντε, σε λίγο θα... Ναι, και 70 καρδιακούς παλμούς. Το 98 οξυγόνο είναι top, κορυφή. Έτσι. Και η παλμή είναι, εντάξει. Άρα λοιπόν όταν μετράμε το οξυγόνο στο αίμα, αισθανόμαστε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, ασφάλεια. Έτσι. Αν όμως το οξυγόνο, μετά πατάμε το άσπρο κουμπάκι και το σβήνουμε. Αν όμως το οξυγόνο κατέβει κάτω από 85 και κάτω από το 80, ξέρω εγώ, τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να σηκώσετε το τηλέφωνο, να πάρετε το 166 να σας πάει στο νοσοκομείο. Λοιπόν, είναι ένα πολύ χρήσιμο ιατρικό εργαλείο, το οποίο μπορείτε να το αποκτήσετε καλώντας το 2510-831-512. Πρέπει να το έχει κάθε σπίτι, τώρα πέραν από το χιούμορ που κάνουμε, έτσι. Μόλις με 24,90 ευρώ αυτό το πολύτιμο πραγματάκι, το οποίο είναι απλό στη χρήση του και μπορεί να σώσει ακόμη και μια ζωή. Λοιπόν, αυτό είναι το βατραχάκι μανταλάκι οξύμετρο. Οκ, okay, πάμε παρακάτω, πάμε. 2510-831-512 με 24,90 έρχεται στο σπίτι χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. Πάμε τώρα στο άλλο. Τι είναι το άλλο. Το άλλο είναι αυτό. Το άλλο είναι αυτό. Προσέξτε τώρα. Αυτό εδώ. Τι είναι αυτό.
Τι είναι αυτό? Ναι, θα μπορούσε να είναι και όπλο. Θα σας πω, κάνει και για αυτή τη χρήση. Αυτό εδώ λοιπόν το πραγματάκι μετράει τη θερμοκρασία. Δεν έχετε τύχει να πάτε τώρα τελευταία στα νοσοκομεία εδώ και μήνες και να σας κάνουν αυτό το πράγμα. Μπαπ, θα σημαδεύουν έτσι. Αυτό λοιπόν το πραγματάκι εδώ είναι ακριβώς αυτό που καταλάβατε. Πάλι με δύο απλές μπαταρίες. Μετράει την θερμοκρασία με ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Προηγουμένως, ας πούμε, που τη μέτρησα μέσα εγώ, ήταν 36, 35 και κάτι κτλ. Αν δείτε λοιπόν ότι εδώ ανεβαίνει το εργαλείο στην οθόνη, τρεχάτε ποδαράκια μου. Λοιπόν, και αυτό στο ίδιο τηλέφωνο, 831-512-2510, το θερμόμετρο με 24,90 και αυτό. Αυτό τώρα, από την άλλη, μπορεί, ας πούμε, αν είστε έτσι ηλικιωμένοι αρκετά και κάθεστε στο σπίτι, να, ο παππούς και η γιαγιά να πάρει από ένα τέτοιο και πέραν της θερμοκρασίας που θα μετράνε για να μην υπάρχει πρόβλημα, μπορούν να παίζουν κιόλας. Να βάζουν, ξέρω εγώ, κάτω φασόλια. 10 ο παππούς, 10 η γιαγιά. Να παίζουν ένα παιχνίδι και να λένε. Θα σηκώνει το ένα, θα μετράει το άλλο. Πόσο έχεις? 36 και 5. Θα πάει ο άλλος, θα το μετράει. Πόσο έχεις? 36 και 4. Έχασες. Τσακ, πάρε ένα φασόλι. Καταλάβατε. Περνάει και η ώρα δηλαδή. Είναι πρακτικό. Δεν είναι μόνο χρήσιμο να μετράς τη θερμοκρασία. Και υπάρχει και τρίτη πρόταση. Έτσι και μπήκα να σκλέψει ήδη κλέφτη. Μέσα στο σκοτάδι έτσι που φτάνε, σηκώνεις αυτό εδώ το πράγμα και λες φύγε γιατί θα σε πυροβολήσω. Οπότε το δύο κλέψεις μέσα στο σκοτάδι, θα το βάλεις στα πόδια. Δεν συμφωνείτε? Μην μου πείτε ότι συμφωνείτε, θα στεναχωρηθώ τα μάλα. Αυτό είναι και το πιστολάκι. 2-510-831-512. Επαναλαμβάνω, εκτός από το χιούμορ που κάνουμε, που χρειάζεται στη ζωή μας, είναι και ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, έτσι, ιατρικό εργαλείο. Γι' αυτό μην το παραβλέπετε. Σας κράτησα το καλύτερο για το τέλος. Το καλύτερο, εντάξει, ο καθένας κρίνει από αυτό που έχει ανάγκη. Εδώ λοιπόν έχω 4 ωραία αξεσουάρ του χεριού, βραχιολάκια. Αυτά τα 3 εδώ, επάνω, πάνω μεριά, δεν έχουν καμία σχέση αυτά. Εδώ, εντάξει. Αυτό όμως είναι το Amplify. Αυτό που βλέπετε καθημερινά. Αυτό το Amplify, λοιπόν, που κυριολεκτικά κάνει θαύματα τελικά, δεν το πίστευα ούτε εγώ, αλλά κάνει θαύματα, μπορείτε να το αποκτήσετε τηλεφωνώντας το ίδιο νούμερο, 2-510-831-512, και παίρνετε δώρο και τη ζώνη Amplify. Λοιπόν, αυτή εδώ, τη βλέπετε, με 49,90 τα δύο. 49,90, θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Εμείς εδώ αυτό το promotion για αυτά τα προϊόντα, δεν το κάνουμε θέλοντας να σας προτρέψουμε να αποκτήσετε κάποιο από τα 3, δηλώνοντας ψευδώς κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν θα το έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Τύπου δηλαδή κάποιον άλλον, να μην λέμε ονόματα τώρα, είναι και πολιτική, που να λέει, ας πούμε, πάρε αυτό το μισό λεπτό, πάρε αυτό εδώ το τέτοιο, το σιρόπι, το, πώς το λένε, το μείγμα, και βάλ το, κάνε 2-3 φορές αυτό και θα βγάλεις μαλλιά, μπούκλες. Και εσύ που είσαι φαλακρός, γιατί δεν το βάζεις? Σας είχα πει και άλλη φορά ότι κάποια στιγμή είχα κάνει ένα ρεπορτάζ σαν ανταποκριτή στο Αντένα και έλεγε κάποιος όταν είχε βγει το λότο, στείλτε μου 25 ευρώ στην τάδε διεύθυνση και θα σας στείλω εγώ τα 6 νούμερα, τα τυχερά νούμερα του λότο. Και βρήκα ανθρώπους που είχαν στείλει 25 ευρώ. Και λέω, ένας δεν αναρωτήθηκε να πει, καλά, εμένα γιατί να μου τα στείλει τα 6 νούμερα του λότο και δεν τα κρατάει αυτός για να κερδίσει? Και όταν είδε ότι είχε ανταπόκριση σε αυτό, επιπλέον έκανε νέα αναρτήση και είπε, στείλτε μου και 10 ευρώ να σας στείλω την τυχερή πέτρα για να ταξίσετε, να είναι πιο γούρικα. Και του στέλνανε. Καταλάβατε. Αυτός έξινε τα αμέζεα του οστεοποιητικού του συστήματος και τα κάποια βλαχαδερά στέλνανε λεφτά για να του στείλει τα 6 νούμερα. Εμείς δεν είμαστε, δεν έχουμε τέτοιο. Δηλαδή,
και το βατραχάκι, όπως λέω, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Να μετράτε το οξυγόνο στο αίμα σας και τους καρδιακούς παλμούς. Το άλλο που μετράει αυτό και το Amplify που είναι γνωστό πια. Δεν λέμε κάτι δηλαδή που δεν υφίσταται. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα για να τα δείτε και επί το πρακτέο και σαν εικόνα για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, είδατε και σε εικόνα τι ακριβώς γίνεται με τα συγκεκριμένα ιατρικά, έτσι αρκετά θα έλεγα έως πολύ απαραίτητα το να υπάρχουν με όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει σε κάθε σπίτι. Οπότε θα τα ξαναπούμε σε λίγο αυτά, αλλά για να αποκτήσει κανείς είτε το Amplify, είτε το οξύμετρο, βατραχάκι, μανταλάκι, πώς το λέω εγώ, είτε το θερμόμετρο, πιστολάκι, δεν ξέρω αν κάνει αυτό για τα μαλλιά, όταν βγαίνεις από το μπάνιο, υπάρχει κανένα σύστημα εδώ που πατάς και κάνει, ας πούμε, σεσουάρ, έτσι, όχι, να σου πω την αλήθεια, κάνει τόσα πράγματα, που, άμα έκανε και αυτό, σιγά σιγά θα μου ζητάτε να ψήνει και καφέ. Εντάξει, δεν γίνεται. Οπότε λοιπόν όλα αυτά μπορείτε να τα αποκτήσετε, είπαμε, στο 2510-831-512. Πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα τα υπόλοιπα. Λέει, ένα τώρα τι να κάνω κι εγώ, να μην το πω. Κωστίκας δούλευε στο... Α, να σας πω πριν, να σας πω για τον Κωστίκα. Ναι, να σας πω ότι σήμερα τουλάχιστον κατά διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να θέσετε κάποια ερωτήματα όσον αφορά θέματα συνταξιοδοτικά, επιδομάτων και όλα αυτά και να καλέσουμε τον κύριο Λεωνίδα Παπά να δώσει απαντήσεις. Μπορείτε να το κάνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Την Τρίτη θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο, όπως έχουμε πει. Για πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Θέλω να μιλήσουμε με τον Άγγελο, γίνεται. Παρακαλώ. Ρε εσύ, έχω κοκκινήσει ή μου φαίνεται, ή από τον ήλιο είναι που κάνω θεραπεία, ή μου ανέβηκε ο πυρετός να με μετρήσω με αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Λοιπόν, για φτιάξε λίγο την επιδημία. Ναι, παρακαλώ, σας ακούω. Μάλιστα. Άγγελε, καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα. Λοιπόν, έχω μια απορία, Άγγελε. Ναι. Η Ελλάδα πού ανήκει, στην Ευρώπη, η Ελλάδα πού ανήκει, στην Ευρώπη ή στην Συντήση κάτω. Ναι. Λοιπόν, το εξής, για το κώδικα κυκλοφορίας θα σας ρωτήσω. Φαντάζομαι ότι είναι ρητορικό το ερώτημα, γιατί δεν περιμένετε λοιπόν, απάντηση να σας πω που ανήκει. Το σιδηρόκαστρο που ανήκει. Ποιος? Το σιδηρόκαστρο, το λουγό σιδηροκάστρο που ναι. ανήκει και το νομό Σερών που ανήκει. Ναι. Το νομό Σερών. Τελειώσατε. Πού ανήκει ο νομό Σερών. Στην Ευρώπη, αφού είμαστε Ευρωπαίοι, δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Ναι. Λοιπόν. Το σιδηρόκαστρο είναι ο νομός σιδηρόκαστρο που ανήκει. Θα σας πω γιατί. Ναι. Λοιπόν, όταν είσαι μέσα στο κύκλο στο σιδηρόκαστρο, αφού είσαι μέσα στο κύκλο, εσύ θα διαλέξεις την έξοδο που θα πας. Ωραία, αυτό είναι το σωστό. Εδώ στις αίρες, όταν είσαι μέσα στο κύκλο, πρέπει να περιμένεις αυτοί που έρχονται από δεξιά σου και γίνεται ένα μπάχαλο. Από πίσω αρχίζουν και βρίζουν άλλοι παλιογερμανοί, επειδή έχουν γερμανικά νούμερα. Άλλοι παλιογερμανοί δεν είναι η Γερμανία εδώ, είναι η Ελλάδα. Και τώρα ρωτάω, το νομό Σερών πού ανήκει, στις Ιδίες. Ναι. Από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω από το ερώτημά σας, είναι ότι έχει γίνει κάτι εκεί στον κόμβο του σιδηροκάστρου. Ναι, σωστά. Μπράβο, που εσείς θεωρείτε, μισό λεπτό να κάνουμε διάλογο, ναι. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό που έχει γίνει είναι λάθος κατασκευή. Σωστά? Πολύ σωστά. Ωραία. Και διαμαρτύρεστε για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ναι. Τι γίνεται. Ναι. Επειδή την ξέρω την περιοχή και επειδή έχω έρθει πάρα πολλές φορές για ρεπορτάζ κτλ. Είναι κάτι όμως που έγινε. Πώς μπορεί να διορθωθεί τώρα? Εδώ σε θέλω, ρε Άγγελε. Με εδώ με θέλεις, αλλά... Πες το έκανε τον Σεντρόκα και πες το έκανε να πούμε ναι. Το νομοσυρών. Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Δεν ξέρω πώς θα το μπορέσουμε να το δούμε αυτό το θέμα. Να σε λέω, έχω και βρυσίδια από πίσω. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή κάποιος που έρχεται από τις Σέρες για να πάει δεξιά στο σιδηρόκαστρο, τι κάνει? Γραμμή. Τσόπα ρε. Πώς πέφτει αυτή η γραμμή, ζαλίζεται τόσο ψηλά την ανεβάζετε και ζαλίζεται.
Α, την έκλεισε ο κύριος. Ο κύριος δεν μπορεί να την έκλεισε, κάτι έκλεισε μόνη της. Λοιπόν, ναι, τι έλεγα, α, για τον, ένα πολύ σύντομο έτσι για τον Κωστίκα. Έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία και κάποια στιγμή αποφασίζει να φύγει. Λοιπόν, παίρνει το δισάκι του στον ώμο, πάει στο λιμάνι για να φύγει με το πλοίο των 8 και 10. Βλέπει ένα μηχάνημα το οποίο λέει ρίξτε μισό μάρκο μέσα, τα μάρκα ήταν, για να σας πω ποιος είστε, πού πάτε, αυτό κτλ. Λέει ο Γιουρίκας, ο Κωστίκας, σιγά λέει μην ρίξω λέει μισό μάρκο, λέει και μου πει αυτό, και πού ξέρει αυτό, εδώ είναι μηχάνημα, λέει, σίδερο είναι, λέει, πού ξέρει. Τέλος πάντων, από περιέργεια, να ρίχνει μισό μάρκο μέσα, λέει το μηχάνημα. Είσαι ο Γιουρίκας, είσαι από την Ελλάδα, και ο Κωστίκας, είσαι ο Κωστίκας, είσαι από την Ελλάδα και φεύγεις με το πλοίο των 8 και 10. Τρελάθηκε ο Κωστίκας. Σου λέει, πού το ξέρει αυτό, αυτό είναι ένα μηχάνημα, ένα πράγμα. Τώρα λέει, θα σε δείξω εγώ. Φεύγει λοιπόν ο Κωστίκας, πάει, βρίσκει μια περούκα, αλλάζει και ένα σακάκι, βάζει και ένα μουστάκι, πάει. Ρίχνει μισομάρκο, τώρα λέει, ας εδώ πόσο έξυπνο είσαι εσύ. Πατάει το τέτοιο, λέει το μηχάνημα, είσαι ο Κωστίκας, είσαι από την Ελλάδα και φεύγει με το πλοίο των 8 και 10. Μα ο Κωστίκας τρελάθηκε. Λέει, δεν μπορεί, κάτι γίνεται. Πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί, την είτε γυναίκα. Ρίχνει να πούμε ένα μισομάρκο, άντε λέει, να σε δω τώρα. Είσαι ο Κωστίκας, είσαι από την Ελλάδα, φεύγεις με το πλοίο των 8 και 10. Αϊντε, ο Κωστίκας τα πήρε στο κρανίο, λέει. Εσύ εμένα, λέει, δεν θα με τρελάνεις. Φεύγει, πάει, ντύνεται ιερέας. Παπάς, μουσια, πράγματα, ιστορίες. Πάει λοιπόν σε αυτό, ρίχνει το μηχνέκα. Άντε τώρα, λέει, να δεις ποιος είναι πιο έξυπνος, ο Κωστίκας ή εσύ. Ρίχνει λοιπόν το μισομάρκο, του λέει το μηχάνημα. Είσαι ο Κωστίκας, είσαι από την Ελλάδα, αλλά με τις μακακίες που κάνεις, έχασες το πλοίο των 8 και 10. Λοιπόν, πάμε! Πάμε! Εγώ θα σας κάνω να ξεχάσετε και τον κορονοϊό. Λοιπόν, για να δούμε κάποια σοβαρά ζητήματα τώρα, για να μην αυτό. Καλογρίτσας προβαίνει σε νέο υπόμνημα με νέες καταγγελίες για τις τηλεοπτικές άδειες. Τότε θυμάστε τι είχε γίνει. Οργανωτής, λέει, των αδειών και όλων αυτών που δημιουργήθηκαν ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς, το δεξιχέρι του κυρίου Τσίπρα. Κικίλιας και Πέτσας καλούν δήμους και περιφέρειες να οργανώσουν εθελοντικές ομάδες. Είναι πάρα πολύ δυσεύρετο το αίμα. Γι' αυτό όσοι από εσάς μπορείτε, δώστε μια φιάλη αίμα. Πραγματικά μπορεί να σωθεί μια ζωή. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, Άγγελε. Γεια χαρά. Άγγελε, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ένας θαυμαστής της Καβαλιώτης της εκπομπής σου και θέλω να σε δώσω άπειρα συγχαρητήρια. Καλή χρονιά, και αυτά θα είπε προχθές. Λοιπόν, να σε δώσω συγχαρητήρια άπειρα για την εκπομπή που κάνεις και για την υπομονή που έχεις, με συγχωρείς, να ακούς τις βλακίες, για να μην το πω αλλιώς, από πολλούς που τις. Τι ανέχεις, για να μην το πω σε καθαρέμενο τη σχέση. Μη αλφα κλπ. Μάλιστα. Έτσι. Κατάλαβες. Ναι. Γεια σου, Άγγελε μου. Γεια χαρά, γεια. Γεια, ευχαριστώ. Γεια σου, Άγγελε. Λοιπόν, γεια σου. Εντάξει, δεν είναι βλακίες. Ο κόσμος θέλει να πει το πρόβλημά του, θέλει να πει τον πόνο του, θέλει να πει το αυτό του. Εδώ είμαστε εμείς για να σας ακούσουμε. Και αν μπορούμε βεβαίως να βάλουμε την όποια εξουσία. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λέξη, αλλά τέλος πάντων. Για να επιλύσουμε ένα ζήτημα, να το κάνουμε, γιατί όχι. Τώρα, συνεχίζουμε. Εδώ υπάρχει ένα χαρτομάνι, χαμός. Λοιπόν, γκάζια, εντός εισαγωγικών, στην Pfizer για το εμβόλιο. Αργός ο ρυθμός της παράδοσης, από ό,τι λένε κάποια κράτη, όπως και η Ελλάδα, στο ρυθμό παράδοσης, προβληματισμό στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Περιμένουν και την άδεια της να δοθεί έγκριση του σκευάσματος της AstraZeneca, έτσι ώστε να πολλαπλασιαστούν οι εμβολιασμοί. Έχουμε αύξηση της στρατιωτικής θητείας κατά 3 μήνες. Τώρα βέβαια αυτό εμένα μου φαντάζει, εντάξει,
παιχνιδάκι, γιατί ένας που παλαιότερος που έχει υπηρετήσει και 2 χρόνια, 24 μήνες και 26 μήνες και 28 μήνες αεροπορία, ναυτικό κτλ. Αυτό εδώ τώρα είναι εντάξει. Πας ας πούμε Δεκέμβριο και τον άλλο Δεκέμβριο έχεις απολυθεί. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Η θητεία στο στρατό ξηράς λοιπόν αυξάνεται κατά 3 μήνες και εξισώνεται σε διάρκεια με τα άλλα 2 σώματα, αεροπορία και ναυτικό. Ποιοι εξαιρούνται και σε ποιες περιπτώσεις θα εξακολουθήσει να ισχύει το 9 μηνό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Αποφάσισε λοιπόν το ΚΙΣΕΑ, έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση των γενικών επιτελείων. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αυξάνεται κατά 12 μήνες και είπαμε εξισώνεται με την αεροπορία και το ναυτικό. Η αυξημένη θητεία, προσέξτε, ένα ακόμη θετικό, είναι ότι θα ισχύει από τη σειρά που θα καταταγεί τον ερχόμενο Μάιο. Δεν ισχύει τώρα, έτσι. Από το Μάιο δηλαδή και πέρα, που θα καταταγεί εκείνη η σειρά, θα ισχύει η 12μηνη θητεία. Τώρα ποιοι ήταν τυχεροί, ποιοι θα είναι τυχεροί, τι να κάνουμε. 3 μήνες είναι αυτοί, δεν είναι τίποτα. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, με βάση την απόφαση εφαρμόζεται διζωνικό. Διζωνικό. 2 ζώνες δηλαδή. Και το λες έτσι, δηλαδή. Πες το απλά. Καθορίζεται διάρκεια θητείας 9 μηνών για τους στρατιώτες που υπηρετούν σε ακριτικές μονάδες του στρατού ξηράς. Τώρα κάποτε δεν θέλανε να πάει κανείς επάνω στο νεύρο ή στα αυτά. Τώρα θα παρακαλάνε όλοι να πάνε σε νησιά σε αυτό για να γλιτώσουν 3 μήνες. Σε ακριτικές μονάδες του στρατού ξηράς, οι οποίες είτε εδρεύουν στην περιοχή της Θράκης, είτε στα νησιά του Αιγαίου και τα λοιπά και τα λοιπά, σε ακτογραμμή και όλα αυτά. Εμείς που υπηρετήσαμε 19 μήνες μόνο στο Δημότυχο, ήμασταν κοροϊδά, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Παλιά ξινά στα φύλλα. Δεν πέρασε και πολύ καιρό από τότε, μην φανταστείτε. 20 ήμασταν, 38 γίναμε στα 39. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θέλω χαμόγελα. Σε ό,τι αφορά τους στρατιώτες που είναι υπόχρεοι μειωμένης θητείας, πολύτεκνοι, προστάτες οικογενειών, αυτοί πλέον καθορίζεται στους 8 μήνες από τους 6 που ήταν μέχρι σήμερα. Έτσι. Αλλά και πάλι θα είναι λιγότερο από όλους τους άλλους. Αυτά, περισσότερα πράγματα νομίζω ότι μπορείτε να μάθετε από την εκάστοτε στρατιωτική αρχή που υπάρχει στην περιοχή. Οπότε αυξάνεται η στρατιωτική θετία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ένα βίντεο. Βίντεο που να σου καεί το βίντεο, όπως λέγανε κάποτε. Πού είναι το χαρτί μου? Α, εδώ είναι. Ή δεν είναι ούτε αυτό? Ναι, αυτό είναι. Θέλω να δούμε, Δημητράκη, τι γίνονται εμβολιασμοί στο Παγκαίο και στη Θάσο. Έχουμε κάτι νεότερο πάνω σε αυτό. Και επίσης θέλω να δούμε και την κυρία Ραγκιτζή με τα εμβόλια, η πρόεδρος των φαρμακοποιών της Καβάλας, να δούμε τι λέει. Για πάμε να δούμε πρώτα το πρώτο θέμα. Συνεχίστηκαν οι εμβολιασμοί στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης που λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο για τον COVID-19. Δημότες αλλά και υπεύθυνοι δήλωσαν στην κάμερα του ένα channel ότι οι εξελίξεις αλλά και ο προγραμματισμός είναι σε πολύ καλό σημείο και φυσικά τα ραντεβού που έχουν δοθεί στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου τηρούνται και οι περισσότεροι δημότες έχουν καταφτάσει για να κάνουν τον εμβολιασμό τους. Αρκετοί είναι ωστόσο και αυτοί από άλλες περιοχές του νομού όπως την Θάσο αλλά και την Χρυσούπολη που βρέθηκαν στην Ελευθερούπολη για το τεστ αλλά και για τον εμβολιασμό του COVID-19. Όπως δηλώνει και ο Δήμαρχος Παγκαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του Κέντρου Υγείας με όλες τις χρηματοδοτήσεις αλλά και με την πολύτιμη βοήθειά του σε όλους τους τομείς. Αντιλαμβάνοντας από την αρχή ότι το Κέντρο Υγείας της Ελευθερούπολης θα πρέπει να αντέξει το συγκεκριμένο βάρος που αφορά τους εμβολιασμούς για τον COVID-19 αλλά και φυσικά για όλον τον νομό ως δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο. Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, είναι 78, γύρω στους 80 που έχουν γίνει χθες. Μία διαδικασία που ξεκίνησε και προχωρά απρόσκοπτα, διότι υπάρχει ετοιμότητα στο Κέντρο Υγείας της Ελευθερούπολης. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τον Δήμο Παγκαίου, που
Ό,τι μας ζητήθηκε, ήμασταν κυρίως όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη, τα υλικά και ό,τι άλλο ζητηθεί, προκειμένου να εξοραϊστεί ο χώρος όσο γίνεται περισσότερο και να υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας. Από εκεί και πέρα, εκείνο που πρέπει και έχω και την υποχρέωση και ως δήμαρχος να τονίσω, είναι ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε το προσωπικό και την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Ελευθερούπολης για την άψογη οργάνωση, αλλά και την αποτελεσματικότητα και την παροχή υπηρεσιών που παρέχουν προς τους συμπολίτες μας. Από ό,τι μαθαίνω, από Δευτέρα θα λειτουργήσει το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης και ως εκπαιδευτικό κέντρο για τα υπόλοιπα κέντρα υγείας του Δήμου, του νομού Καβάλας γενικότερα. Τα ραντεβού που είχαν κλείσει κεντρικά η υπηρεσία για να εμβολιάσουμε είχαν τον αριθμό 48 για πρώτη μέρα. Εμείς καταφέραμε χθες και εμβολιάσαμε 78 άτομα μέχρι το βράδυ, παίρνοντας επιπλέον 30 άτομα από τις λίστες για τους αστυνομικούς, πυροσβέστες, στα σώματα ασφαλείας. Γενικά, γιατί είχαμε υπολοιπόμενες δόσεις, από ό,τι πληροφορήθηκα. Σήμερα τα ραντεβού μας, καθώς γνωρίζω, είναι κοντά στα 85. Ελπίζω να μπορέσουμε να περάσουμε τον αριθμό 100, γιατί έχουμε πάλι δόσεις που υπολείπονται. Αύριο προγραμματισμό. Ο αυριανός προγραμματισμός είναι γύρω στα 93 άτομα, αν θυμάμαι καλά. Παρουσία των πατεράδων, των παππούδων μας, των ανθρώπων, των ηλικιωμένων, που πραγματικά διψούν για ζωή. Κυρίως διψούν για να βρουν την κανονικότητά τους. Τα συναισθήματα είναι πραγματικά πολύ έντονα από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και από εμάς που προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και να τους εξυπηρετήσουμε. Είναι η σειρά μας, όπως ξαναείπα, να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ό,τι μπορούμε ώστε να γυρίσουν στην κανονικότητα. Συνεχίζονται κανονικότητα, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά πάνω απ' όλα με αισιοδοξία τα εμβόλια, κυρίες και κύριοι, στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης, που από την πρώτη στιγμή λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο για τον νομό Καβάλας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι μεγαλύτερες ηλικία τονίζουν και ξεκαθαρίζουν ότι η κατάσταση είναι αρκετά καλή όσον αφορά την οργάνωση και δεν έχουν ταλαιπωρηθεί. Η ταλαιπωρία, ωστόσο, υπάρχει για τους κατοίκους του νομού, που από ό,τι φαίνεται έρχονται κυρίως από Χρυσούπολη αλλά και από Θάσο για να πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό τους. Σχόλια όσον αφορά το ότι η ετοιμότητα της κυβέρνησης δεν ήταν τόσο σωστή και για την υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς είχε υπάρξει μια αργοπορία και για το Κέντρο Υγείας Πρίνου και για της Χρυσούπολης. Εδώ πέρα η Διευθύντρια σας μετέφερε τον προβληματισμό της για ποιο λόγο το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης δεν υπόσχε τόσο μεγάλο βάρος και από τον υπόλοιπο νομό. Ενάρχονται. Είχαμε άτομα χθες από τη Θάσο, είχαμε άτομα από τη Χρυσούπολη. Και σήμερα. Και σήμερα υπάρχουν. Βέβαια, αυτό δεν είναι κομμάτι της συζήτησής μας, ούτε μπορώ να έχω θέση και άποψη εγώ επ' αυτού. Νομίζω ότι θα ετοιμαστούν και τα υπόλοιπα κέντρα υγείας. Φυσικά την εμπειρία τους θα την μεταφέρουν από το Κέντρο Υγείας της Ελευθερούπολης και θεωρώ ότι πολύ σύντομα και είναι και απαραίτητο θα λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα κέντρα υγείας. Και μάλιστα είναι και ένα αίτημα που εκφράζεται και από συμπολίτες μας αλλά και από εμάς. Ίσως θα μπορούσαν να γίνουν και άλλες τέτοιες δομές σε όλο τον νομό Καβάλας, διότι ο Δήμος Παγκαίο, για να μιλήσω χωροταξικά, είναι ιδιαίτερα μεγάλος, γεωγραφικά είναι πάρα πολύ μεγάλος και καλό θα ήταν να υπάρχουν και άλλα εμβολιαστικά κέντρα, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι συμπολίτες μας, που κατά τα άλλα βλέπω και από αυτούς που έρχονται και τηρούν απόλυτα και το πρωτόκολλο, την διαδικασία. Ας περάσουμε όμως τώρα λίγο στα κακά. Με τους ανθρώπους που έρχονται από άλλες περιοχές του νομού για να εμβολιαστούν. Ναι. Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Ταλαιπωρία πολύ μεγάλη. Ίσως έχουμε νεότερα και για την γραμμή Καβάλα πριν, όπως ανακοίνωσε χθες και ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός μας. Ωστόσο, πόσοι έρχονται συνολικότερα από άλλες περιοχές του νομού, γιατί έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ζήτημα με αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εμείς είμαστε το μοναδικό εμβολιαστικό κέντρο που ξεκίνησε στην περιφέρεια να λειτουργεί. Χθες είχαμε επισκέψεις από Χρυσούπολη, είχαμε και από Θάσο. Βέβαια, η μεγάλη πλειονότητα ήταν από Χρυσούπολη, από Θάσο. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα με τρία άτομα, ένα ως τρία άτομα που ήρθαν να εμβολιαστούν χθες. Από τη Χρυσούπολη όμως έχουμε αρκετούς που έρχονται, δηλαδή μπορεί να είναι και ένα ποσοστό γύρω στο 20-25% του συνόλου των εμβολιαζόμενων καθημερινά. Πάρα πολύ καλά, ούτε το αισθάνεσαι. Εγώ κάνω κάθε βράδυ για ινσουλίν
Μπορώ να σου πω καμιά φορά πιο πολύ πονάω. Εδώ τίποτα. Αισθανθήκατε. Βοήθησαν πάρα πολύ και εδώ πέρα το προσωπικό. Α, πολύ ωραίοι. Πολύ ωραίοι όλοι. Από και πέρα, ωστόσο, οι ειδήσεις αφορούν και τον νησί της Θάσου, καθώς ο Δήμαρχος της Θάσου έδωσε το δικό του μήνυμα, αλλά και φυσικά ανακοίνωσε μέσω της εκπομπής του Ένα Channel Αναλυτής ότι πρόκειται στις 28 Ιανουαρίου να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στο κέντρο υγείας Πρίνου, πολύ νωρίτερα από αυτά που είχαν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα, που σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, ο προγραμματισμός ήταν για το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Θετική λοιπόν η εξέλιξη και η είδηση που αφορά τους Θάσιους, καθώς θα μπορούν πλέον να εμβολιάζονται στα τρία κέντρα που πρόκειται να δημιουργηθούν στο κέντρο υγείας Πρίνου για τον εμβολιασμό τους κατά του COVID-19. Λίγο πριν ανακοινώθηκε και από τον Δήμο της Θάσου, ναι, ύστερα από επικοινωνία με το κέντρο υγείας, ότι από τις 28 τελικά Ιανουαρίου θα μπορούν οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού, όσοι κάθε φορά έχουν αυτή τη δυνατότητα, ανάλογα δηλαδή στην κατηγορία που κάθε φορά ανήκουν, οπότε να κάνουν εμβόλια στο κέντρο υγείας της Θάσου, του νησιού μας. Οπότε από τις 28 Ιανουαρίου ενεργοποιείται και λειτουργεί το εμβολιαστικό κέντρο στο κέντρο υγείας του Πρίνου με τρία τμήματα. Μάλιστα. Τώρα νομίζω ως προς τη μεταφορά δεν μπορώ να γνωρίζω κάτι ειδικότερο, αλλά είναι βέβαιο ότι θα γίνει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστούν τα εμβόλια. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο θέμα. Ακριβώς, κύριε Δήμαρχε. Το σύστημα και δίνει ραντεβού στις αρχές διανομένης την 28 Ιανουαρίου. Οπότε από 28 και μετά μπορούν να προγραμματίζονται ραντεβού. Εξαιρετικά, κύριε Δήμαρχε. Αρκετά νωρίτερα, ναι, από όσο μας είχε ανακοινωθεί. Οπότε θα μπορέσει ο κόσμος και γρηγορότερα να εμβολιαστεί. Να Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Πάμε στο τρίτο μέρος της ζωντανής εκπομπής. Πρώτο θέμα, καθημερινά, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, 10 με 12 θα είμαστε. Είμαστε μάλλον, όχι θα είμαστε. Εδώ και 8 χρόνια είμαστε μαζί σας. Θέλω να σας πω ότι κάθε Τρίτη, βέβαια, έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, εργατολόγο, δικηγόρο, καθηγητή, όσον αφορά θέματα που σας απασχολούν για τα σύνταξη δοτικά, για το που θα βγείτε σύνταξη, πόσα θα πάρετε, τι θα κάνετε, πόσα πρέπει να... Τα ξέρετε, άλλωστε δεν χρειάζεται να τα λέμε. Κάθε Τρίτη, λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Εάν επήγει κάποιο ερώτημά σας, μπορείτε να το θέσετε και σήμερα, να το μεταφέρουμε στον κύριο Παπά, στον κύριο Λεωνίδα Παπά, εργατολόγο, δικηγόρο, πολύ καλό επιστήμονα εδώ, αντιδήμαρχο της Καβάλας, που μπορούμε να το θέσουμε και να μας απαντήσει. Και τι άλλο, ναι, αυτά προς το παρόν, νεότερα θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και αν προκύψει βέβαια κάτι. Τώρα, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αναφέρεται το δικαίωμα και ο ρόλος, άλλωστε, ενός αντιπολιτευτικού κόμματος στη Βουλή έχει δικαίωμα να ασχολείται και να κάνει αντιπολίτευση, να ασκεί αντιπολίτευση σε οποιοδήποτε θέμα αυτό η ηγεσία του κόμματος, εν πάση περιπτώσει, επιλέγει για να κάνει αντιπολίτευση στην εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ, επειδή μου αρέσει να εκφράζω την άποψή μου και επειδή πάντοτε τι λέω με παρησία και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν, διαβάζω κάτι, ας πούμε, το οποίο μας ξαναγυρίζει στην εποχή προ-ΣΥΡΙΖΑ, όταν εκείνο το διάστημα, θυμάστε ότι υπήρχε κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά, νομίζω, και τότε είχε φαγωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν εκλογές, έγινε και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας κτλ. Δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το και πήγαμε σε καινούργια μνημόνια, βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πριν βγει όμως, θα θυμάστε ότι έταζε τις Παναγιά στα μάτια, η Μαρτών Παναγίτσα μου. Λοιπόν, έταζε τις Παναγιά στα μάτια. Τι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τι τα είπαμε προηγουμένως, νταούλια, μαούλια, αυτά κτλ. Σήκωνε τις μπάρες από το αυτό, ήταν οι διαμαρτυρόμενοι, οι αγανακτισμένοι στις πλατείες.
σήκωνε τις μπάρες από τα διόδια να περνάνε ελεύθερα. Το έμφυα ήταν απαράδεκτο και αντισταγματικό και θα καταργηθεί με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Είπε τότε, όποιος πήγαινε έλεγε ναι, από καθαρίστριες, δεν το λέω υποτιμητικά, μέχρι δεν ξέρω τι, τους έλεγε ναι, έχετε δίκιο. Και όταν ήρθε, παπαλά τα ξέχασε όλα. Τώρα λοιπόν, επιχειρεί να κάνει το ίδιο και αυτό εμένα προσωπικά, σαν απλό πολίτη, όχι σαν δημοσιογράφο, με εκνευρίζει ασύστολα. Τα μάλα, που λέει και ο, στο τέτοιο, στο, πώς το λένε, στο Κολοκοτρονίτσι, ναι. Λοιπόν, έκανε λοιπόν εχθές τηλεδιάσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας, με ποιο λέτε, με εκπροσώπους των κυνηγητικών ομοσπονδιών. Ακούστε τώρα θέμα, προσέξτε να δείτε θέμα. Φοβερό, τρομερό, εγώ όταν το διάβασα ανατρίχιασα. Λέω πω πω, επειδή απαγορεύεται το ψάρεμα λέει και το κυνήγι, τουλάχιστον από νομό σε νομό ή ξέρω εγώ κτλ, αλλά γενικότερα απαγορεύεται, ξεσκώθηκαν οι κυνηγοί, οι οποίοι ποιο είναι το σπορ που κάνουν, για να μην τρελαθούμε τελείως, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Τρέφω απόλυτο σεβασμό προς κάθε κοινωνική τάξη, προς κάθε χόμπι, προς κάθε αυτό. Οκ, μέχρι εκεί ναι. Αλλά, δεν μπορώ και να συμφωνήσω να πάρω, ας πούμε, μια καραμπίνα, Ουμπέρτο Λούτσι, δεν ξέρω πώς λένε αυτές, Λούτσι Φράγκη και δεν ξέρω τι άλλο, και να χώνω μέσα 6 σφαίρες και να πηγαίνω και να πυροβολώ από Σπουργίτη μέχρι Αρκούδα. Αυτό δεν είναι σπορ. Συγχωρέστε με, αλλά αυτό δεν είναι σπορ. Δεν είναι χόμπι. Εντάξει. Αυτό, πας εκεί, ας πούμε, βρίσκεις κάποια ζωάκια ανυπεράσπιστα, μπαμ και κάτω. Κάτσε ρε φίλε. Ήρθε το ζωάκι αυτό στο δικό σου σπίτι να σε πνίξει, να σε σκοτώσει, να σε κάνει κακό. Όχι. Εσύ γιατί πας. Αν μπει μια αρκούδα που δεν μπορεί, μια αρκούδα που πεινάει και κατέβει από το βουνό, ξαφνικά σπάς την πόρτα, μπει μέσα και όποιον πάρει ο χάρος. Θα συμφωνήσεις? Όχι βέβαια. Εσύ γιατί πας και πυροβολείς? Τα αγριογούρουνα, τα αυτά, τα αυτά. Και μάλιστα κάποιοι τα βάζουν και στα φόρπαγκαζ επάνω. Ω, και πανηγυρίζουν και αυτά και ωραία, μάνα μου. Αυτό είναι, αυτό πρέπει, για να το κάνει κάποιος, πρέπει να έχει άγρια ένστικτα μέσα του. Και άσε το άλλο που μέχρι προχτές ο άλλος σκότωσε τον αδερφό του, κατά λάθος λέει. Και πόσα τέτοια έχουν γίνει. Στο Ποντολίβαδο θυμάμαι μια περίπτωση, την προχθεσινή περίπτωση στην Αρκαδία, την άλλη στο Ακροβούνι πριν από μερικά χρόνια και πάει λέγοντας. Κουνιέται το πουρνάρι, μπαμ, πάρ' τον κάτω. Ρε αδερφός σου ήταν ο πίσω από το πουρνάρι, ο κουμπάρος σου ήταν, ο ξεργό ήταν. Καταλαβαίνετε, δεν μπορώ λοιπόν να συμφωνήσω γι' αυτό το σπορ. Οκ, από εκεί και πέρα δεν είναι δική μου δουλειά, απλά μεταφέρω την άποψή μου. Έκανε λοιπόν τηλεδιασκέψη ο Αλέξης ότι πω, έχετε δίκαιο και είναι ανίκουστο να απαγορεύεται το κυνήγι και τα λοιπά. Και... αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα αυτή τη στιγμή. Το γιατί δεν γίνεται το κυνήγι, ας πούμε. Δεν έχει άλλα προβλήματα η χώρα, δεν έχει άλλα αυτά. Ο Αλέξης έκανε τηλεδιάσκεψη με τους κυνηγούς, με τις ομοσπονδίες και κάνει κριτική στον Μητσοτάκη και στον κάθε Μητσοτάκη ότι απαγόρευσε το κυνήγι. Ρε, θα τρελαθούμε τελείως σε αυτή τη χώρα, σας το λέω και δεν το καταλαβαίνετε. Θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, και τους είπε ότι έχετε δίκιο και ότι αυτό και ότι εμείς, ας πούμε, αν αυτό δεν θα απαγορεύουμε το κυνήγι και δεν ξέρω τι άλλο είπε και δεν θέλω να τα διαβάσω γιατί εκνευρίζομαι σε απίστευτο βαθμό. Εντάξει, αυτά είναι για μένα, από οποιαδήποτε πλευρά και να έρχονται, είτε είναι ο ένας στην κυβέρνηση, το άλλος, είναι γελία. Κατ' εμέ. Δεν μπορώ να την εκφράσω την άποψή μου. Δεν έχουμε δημοκρατία. Εδώ για τον Κουφοντίνα, 17 άτομα το στηρίζετε και λέτε πόσο δίκιο έχει από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν έχω το δικαίωμα να εκφράσω την άποψή μου. Βεβαίως και την έχω. Λοιπόν, σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει, τα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Τσακ, το κουμπιγιταράκι, πατάς το κουμπάκι, αλλάζεις κανάλι, για χαρά. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Θα σας πω για μια ακόμη φορά για το βατραχάκι μανταλάκι, παύλα οξύμετρο. Αυτό είναι. Το είδατε και προηγουμένως στην πράξη. Κοιτάξτε τι κομψό που είναι, το βλέπετε. Τι ωραίο που είναι. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε ότι μπορεί να το κάνετε και σαν παιχνιδάκι. Πατάτε αυτό, τάκ, 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 βατραχάκι. Μπακ, 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 μπακ. Βλέπετε. Κοιτάξτε. Λοιπόν, τι κάνει αυτό λοιπόν. Αυτό εδώ έχει μια οθόνη εδώ, τη βλέπετε. Έχει και ένα άσπρο κουμπάκι. Πατάτε λοιπόν το κουμπάκι αρχικά, τσακ, το πάτησα.
πήρε μπρος, βάζουμε το δαχτυλάκι, εδώ. Μας το δαγκώνει το βατραχάκι, βλέπετε. Μας το δαγκώνει το βατραχάκι, το μανταλάκι, το οξύμετρο, μετράει την, πώς το λένε, έλα, τη θερμοκρασία, όχι, το οξυγόνο. Λοιπόν, παραμένει 98 το οξυγόνο το δικό μου. Και οι παλμοί, επειδή μου ανέβασε τους παλμούς λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα, έχουν πάει 71-72. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό κάνει αυτό εδώ, το οξυγόνο. Τι μετράνε τώρα στις εντατικές και στις αυτές και δεν φτάνει το οξυγόνο για να πάρουμε πνοή. Αυτό λοιπόν το εργαλείο είναι υπερπολίτιμο για κάθε νοικοκυριό, για κάθε σπίτι. Όταν γίνει αυτό η μέτρηση, πατάμε ξανά το άσπρο κουκάκι, μηδενίζει. Αυτό λοιπόν μπορείτε να το αποκτήσετε στο 2510-831-512 με 24 μόλις ευρώ, 24,90 για την ακρίβεια, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. Έτσι, έρχεται τσαφ στο σπίτι σας ή έρχεστε και το παίρνετε από εδώ. Αυτό είναι το βατραχάκι, μανταλάκι, παύλα οξύμετρο. Πάει αυτό. Πάμε στα άλλα. Πάμε εδώ. Πάμε στο θερμόμετρο. Θα μου πεις αυτό τώρα, πατήθηκε κιόλας, για να δω. Α, εντάξει. 35,5. Τι έχω, υποθερμία? Όχι, τόσο θα έχω. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν το πραγματάκι εδώ, το πιστολάκι, έχει πάρα πολλές χρήσεις. Πρώτα-πρώτα μετράει θερμοκρασία, έτσι, τον πυρετό, που πάτε εκεί στα νοσοκομεία και σας βάζει εκεί και σας σημαδεύει, αυτό. Αντί να το κάνετε λοιπόν εκεί, το κάνετε και παρακολουθείτε την θερμοκρασία που έχετε και αν δείτε ότι υπάρχει κάποιος πυρετός και από αυτά, εννοείται ότι θα μιλήσετε στο γιατρό σας. Λοιπόν, αυτό εδώ και αυτό εδώ μάλλον, 2-510-831-512 με 24,90. Αυτό. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για άλλες χρήσεις. Όπως είπα και προηγουμένως, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν παιχνίδι. Δηλαδή να κάτσει, ας πούμε, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι απέναντι, αντί να βλέπει τηλεόραση όλη την ώρα και να αποχαυνώνεται, να παίξουμε, ας πούμε, ένα παιχνιδάκι. Να βάλουμε 10 γίγαντες φασόλια εδώ και 10 εδώ. Καθόμαστε απέναντι και αρχίζουμε και μετράει ο ένας τον άλλον. Όποιος έχει περισσότερο, δηλαδή εγώ έχω 35,1 και άλλος έχει 35,2, θα χάνει. Θα δίνει ένα φασόλι στον άλλον. Και έτσι θα περνάει και η ώρα, καταλάβατε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σε αυτό. Μην γελάτε. Είναι σοβαρό αυτό. Εδώ είμαστε μια σοβαρή εκπομπή. Δεν είμαστε αϊντε. Λοιπόν. Και τι άλλο, πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει. Α, ναι. Τώρα είμαι στο σκοτάδι. Φαντάσου δηλαδή να μπει ένα κλέφτης μες στο σπίτι ή στο μπαλκόνι. Ανοίγεις την μπαλκονόπορτα, το έχεις εδώ. Εν είδη ρίγκο, το τραβάς, το σηκώνεις, σημαδεύεις. Προσέξτε, σημαδεύεις. Το βλέπει αυτός με στο σκοτάδι, σου λέει όπλο. Μάνα για πότε εξαφανίζεται, χαμπάρι δεν το παίρνεις. Συμφωνείτε? Εγώ συμφωνώ. Λοιπόν, αλλά η ιδιότητά του η βασική είναι να μετράει τη θερμοκρασία έτσι. Του εδώ. Ή στο λαιμό, ή εδώ, ή εδώ. Αυτό 24,90 ευρώ στο 2510-831-512 πάει και αυτό. Σας άφησα το τελευταίο, το βραχιολάκι. Amplify. Ξέρετε τις ιδιότητες του, ξέρετε τι κάνει, ξέρετε πόσο χρήσιμο είναι. Οπότε νομίζω εγώ ήμουν αδύσπιστος. Σας το λέω ευθέως μέχρι προχθές. Βλέπω όμως ότι έχει αποτέλεσμα. Αυτό εδώ λοιπόν το βραχιολάκι, το Amplify, μαζί με αυτήν εδώ τη ζώνη, εδώ, έτσι, επιστρέφονται και χρήματα, αν δεν δείτε αποτέλεσμα. Λοιπόν, και τα δύο μαζί, 49,90, τα αποκτάτε, αυτό το παίρνετε δώρο, και αυτό το βραχιολάκι, το Amplify, στο ίδιο τηλέφωνο, 831-512, με αυτό με το καβάλας. Μην καθυστερείτε, σας είπα και πάλι ότι αν δεν ήταν 100% χρήσιμα ιατρικά σκευάσματα, εργαλεία, πείτε τα όπως θέλετε, τα λέμε στην απλή καθομιλουμένη για να τα εμπεδώνουμε, δεν, εγώ θα ήμουν αυτός που δεν υπήρχε περίπτωση να σας προτρέψω να αποκτήσετε τίποτα από όλα αυτά. Άρα λοιπόν μην διστάζετε. Λοιπόν, αυτά. Και άλλα πολλά.
Πάμε να δούμε την κυρία Ρακιτζή τι λέει για το θέμα των εμβολίων και ό,τι άλλο υπάρχει. Σας παρακαλώ πολύ. Μπορούμε. Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού εμβολιασμού κατά του κορονοϊού της δεύτερης ηλικιακής ομάδας 80 με 84 ετών. Από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου ξεκινούν και οι εμβολιασμοί για τους φαρμακοποιούς. Ξεκίνησε και άνοιξε και η πλατφόρμα 80-85 μόλις τη Δευτέρα. Οπότε από τη Δευτέρα κλείνουμε ραντεβού και για τις ηλικίες αυτές. Τα ακούνε οι ακροατές σας. Οπότε και η ηλικία των 80-85 μπορεί να προσέρχεται στα φαρμακεία και να στο φαρμακείο του ο καθένας ή σε οποιοδήποτε φαρμακείο και να κλείνει το ραντεβού του, το οποίο εκτυπώνεται σε χαρτί Α4 και έχει τον πρώτο εμβολιασμό, τον δεύτερο, την ώρα και το σημείο του εμβολιασμού. Ήδη η πλατφόρμα των φαρμακοποιών έχει ανοίξει. Ήδη ξεκινούν οι εμβολιασμοί αύριο, 22 του μηνός, των φαρμακοποιών συναδέλφων του νομού Καβάλας. Στη μάχη για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού έχουν μπει και τα φαρμακεία, καθώς οι φαρμακοποιοί αποδέχτηκαν την πρόταση του Υπουργείου Υγείας να στηρίξουν το εγχείρημα του εθνικού εμβολιασμού. Στόχος είναι να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όσοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη τεχνολογία. Τα φαρμακεία, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, με την απόφαση του Υπουργού Υγείας του κ. Κικίλια, μπήκαν στο δίκτυο κλεισίματος ραντεβού του εμβολιασμού του COVID. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε και όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δίκτυο που θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί η πολιτεία και το έκανε. Και πολύ σωστά το έκανε, όπως όλοι γνωρίζουμε. Τα 11.500 φαρμακεία είναι από κάθε άκρη της χώρας μας. Και το πιο μικρό χωριό υπάρχει φαρμακείο και το πιο μικρή γειτονιά έχει φαρμακείο. Άρα είναι ένα δίκτυο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να, όπως είναι εντεταγμένο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας, ανά πάσα στιγμή μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σαν πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. Άλλωστε, υλοποιείται και για πρώτη φορά αναγνωρίζεται από το κράτος ο ρόλος του επιστήμονα φαρμακοποιού και στη χώρα μας, μια και ανήκουμε στην Ευρώπη, όπου ο ρόλος του επιστήμονα φαρμακοποιού έχει μεγάλη προτεραιότητα μαζί με όλους τους υγειονομικούς. Έτσι λοιπόν, αποδεχτήκαμε το αίτημα αυτό του Υπουργού του κ. Κικίλια και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προέβη στην τελική μορφή υλοποίησης της πλατφόρμας του εμβολιασμού. Ακριβώς στις ημερομηνίες της, 11 του μηνός Ιανουαρίου, όπως είχαμε προπεί και το είχαμε προαναγγείλει, άνοιξε η πλατφόρμα και στα φαρμακεία. Συνδεθήκαμε με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που είναι πάρα πολύ απλό η μορφή υλοποίησης του ραντεβού, πάρα πολύ απλή. Και έτσι από 11 Ιανουαρίου εκδίδουμε το ραντεβού της ηλικίας των άνω των 85. Μάλιστα. Το καταλάβαμε, έτσι. Δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρινήσεις. Λοιπόν, από την άλλη, δεν ξέρω, ρε γαμώτο, δεν βλέπω. Είναι αυτό που γίνονται κάποια πράγματα, που είναι τόσο, τόσο, πώς να τα χαρακτηρίσω, έτσι, να βρω μια φράση η οποία δεν θα είναι αυτή που έχω στο μυαλό μου να πω, γιατί δεν επιτρέπεται να την πω. Αλλά αυτός ο Γιαλατζής Σουλτάνος και η γύρω του, δεν υπάρχει περίπτωση να συνετιστούν, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουν μυαλό μέχρι να γίνει αυτό που ενδεχομένως γίνει, και δεν εννοώ μια πολεμική σύραξη μεταξύ των δύο χωρών, αλλά να γίνει κάτι που έλεγε προχτές ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, έτσι, που πολύ σύντομα το βλέπει να γίνεται στην γειτονική χώρα. Δηλαδή, έχει φτάσει σε απίστευτα σημεία η γειτονική χώρα φτώχειας, διότι μη βλέπετε τη βιτρίνα, την κεντρική Τουρκία, έτσι, Κωνσταντινούπολη το ένα μέρος και όχι όλο, ή την Άγκυρα ή δεν ξέρω τι, δείτε παραμέσα τι γίνεται. Δείτε παραμέσα, διαβάστε παραμέσα τι γίνεται. Ο κόσμος δεν έχει να φάει, κυριολεκτικά. Λοιπόν, και από την άλλη, ο Γιαλατζής Σουλτάνος και η τριγύρω του θέλουν να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά σύμφωνα είναι αυτό που λένε, ότι τα δικά σας δικά μας, αλλά και τα δικά μας δικά μας. Τι λέτε, ρε? Αλήθεια, μάλιστα. Λοιπόν, και κάνουν διάφορες προπαγάνδες, ας πούμε μια τουρκική εφημερίδα εδώ, από ό,τι διαβάζω, η Ελλάδα λέει έχει προβεί τις τελευταίες 3 ημέρες σε ενέργειες οι οποίες είναι προκλητικές. Υπονομεύουν τη διαδικασία του διαλόγου. Είναι να τρελαίνεσαι. Να τρελαίνεσαι όμως, δηλαδή να μην. Εντάξει.
Είπαμε ότι να παίρνεις κανένα λιγμένο που και που, αλλά να μην είναι και λιγμένο τουλάχιστον ένα χρόνο, γιατί εκείνο πειράζει. Το να είναι 2, 3 μέρες, 5 δεν βαριέσαι. Αλλά ένα χρόνο, εντάξει. Λοιπόν, και τι λέει προκλήσεις, λέει ότι προκαλεί η Ελλάδα, οι πρόσφατες δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου για το Ισλάμ, τους έχει προκαλέσει σε απίστευτο βαθμό. Δηλαδή, είναι τρελαίνεσαι. Οι άνθρωποι πήρανε τέτοιο μνημείο όπως είναι η Αγία Σοφιά και το κάνανε τζαμί και το κάνανε και στη χώρα το άλλο τζαμί και προσεύχονται και ουσιαστικά υμνούνε την Παναγία, τον Χριστό και όλους τους Αγίους, γιατί εκεί μέσα υπάρχουν, δεν τολμήσανε φυσικά να τα ξυλώσουν, υπάρχει η Παναγία, ο Χριστός, αυτό και αυτοί γονατίζουν και προσεύχονται εκεί μέσα. Δηλαδή προσκυνάνε ουσιαστικά τα δικά μας σύμβολα, τα θρησκευτικά. Λοιπόν, και, α, ναι, κατά τα άλλα η Ελλάδα προκαλεί. Λοιπόν, και δεύτερη πρόκληση είναι ότι η Ελλάδα πραγματοποίησε, λέει, στρατιωτική άσκηση με ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε νησίδα που θυμίζει Ήμια. Δηλαδή μας απαγορεύουν να κάνουμε στο δικό μας το χώρο ασκήσεις. Τους προκαλούμε με λίγα λόγια. Είναι ένα... αυτό δεν υπάρχει, σου λέω. Και ένα τρίτο, ότι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών του Δέντια στη Βουλή, όπως η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη Χάγη και σύμφωνα με τόσα και τόσα και τόσα, την επέκταση των 12 μιλίων, αυτό αποτελεί για την Τουρκία αιτία πολέμου. Ακούστε να είναι κάτι, αγοράκια εκεί στην αυτή. Εγώ σας το λέω, έτσι, δική μου αυτή είναι. Μας έχετε πρίξει να μας απειλείτε με το πόλεμο, με το αυτό. Άιντε, λέ, άιντε, γκέλμπουρδα, άιντε, ελάτε, ελάτε. Σηκώστε τα αυτά εκεί, τα αεροπλάνα σας, τα αυτά, να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Γιατί μας πρίξατε πια με την απειλή πολέμου, κύριε Τσαβούσογλου και κύριε Ερντογάν και κύριε αυτό. Άιντε πια, άιντε, άιντε γκίτ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τι έχουμε, είπες εσύ, ρε. Α, διαφημίσεις έχουμε, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, άντε γιατί και η υπομονή που λένε έχει τα όρια της. Έλεος πια. Έλεος. Θέλουμε βιώσιμη λύση και αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, λέει ο Τσαβούσογλου. Άσε μας, ρε. Άσε μας, ρε, Γκαρτασίμ. Ψηλό και Γκαρτασίμ που θέλετε αποκλιμάκωση. Μόνο αυτό δεν θέλετε εσείς. Απλά τα κάνετε όλα αυτά, όπως πιέζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρετε ακόμα περισσότερα δισεκατομμύρια για τους λάθρο τέτοιους εκεί που μας στέλνετε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι ο σκοπός σας και με αυτά πορεύεστε. Κατά τα άλλα, ο Γιαλαντζής Σουλτάνος χτίζει και νέο παλάτι, αν δεν το ξέρετε. Δεν του φτάνουν αυτά τα 500-600 χίλια δωμάτια, πόσα έχει εκεί. Χτίζει και νέο παλάτι. Εσύ κάτσε φουκαρά Τούρκο εκεί στα βάθη της Ασίας και τρώγε ραδίκια, αν έχει και από αυτά. Λοιπόν, διαφημίσεις και πάλι εδώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήρθαμε και πάλι ζωντανά στον αέρα για το τελευταίο μέρος της και της σημερινής εκπομπής Πρώτο Θέμα, καθημερινά κοντά σας από τις 10 μέχρι τις 12. Και οι προκλήσεις ή μάλλον οι δηλώσεις κατά έναν τρόπο που εξοργίζουν, αν θέλετε, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να δουν επιτέλους στη χώρα μας να υπάρχει μία νομιμότητα, μία κατάσταση η οποία δεν θα επιφέρει όλες αυτές τις παράνομες συναλλαγές στα πανεπιστήμια, στα ιδρύματα, στα αυτά. Και από την άλλη έχουμε πάλι τον πρόεδρο της αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει η κυβέρνηση μειώνει τους εισακταίους και προσλαμβάνει αστυνομικούς. Δεν σας αρέσει, κύριε Τσίπρα, προφανώς, αυτό το να υπάρχει νομιμότητα μέσα στα πανεπιστήμια και να μην είναι άνδρο ακολασίας και, πώς το λένε, καταφύγιο όλων αυτών που είτε ναρκωτικά πουλάνε, είτε μαϊμού προϊόντα πουλάνε, είτε το ένα είτε το άλλο, να δένουν τον Μπρίτανη στην καρέκλα και να απειλούν και να κάνουν και να... Δεν σας αρέσουν αυτά, κύριε Τσίπρα μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο
τον Συλλόγο Καρκινοπαθών Εθελοντών, τον κύριο Παναγιώτη τον Φώτου. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και σας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Εμένα με ακούν απλώς. Ξέρετε, ναι, ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι να απαντήσω. Επειδή ακούμε, ας πούμε, δίδεται μια προτεραιότητα στους ηλικιακά μεγαλυτέρους, 90 και ξέρω εγώ, 85 και, στους υγειονομικούς, πολύ σωστά, στους γιατρούς, το ένα, το άλλο. Με τους ανθρώπους που βιώνουν μια κατάσταση με τον καρκίνο, είτε είναι σε αποθεραπεία, είτε είναι σε χημειοθεραπείες, είτε... Τι γίνεται αλήθεια? Κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν χαρακτηριστεί άνθρωποι από συνέδρια, ας πούμε, ιατρικά, άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να τους κοιτάξει το σύστημα με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Γιατί κάνοντας αυτές τις θεραπείες, ναι, με τις χημειοθεραπείες, τις ακτινοθεραπείες, το ανοσοποιητικό του σύστημα καταστέλλεται. Είναι σε καταστολή. Άρα είναι τα πρώτα βήματα που θα βρει εύκολα ο ιός για να χτυπήσει. Πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι ή καρκινοπαθείς ή καρκινοπαθείς οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία να εμβολιαστούν με πιο γρήγορους ρυθμούς. Ναι. Να εμβολιαστούν αμέσως μετά τους γιατρούς, τις νοσοκόμες, ναι, τους ανθρώπους που ασχολούνται με την υγεία. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Τώρα, μια που μου δώσατε την ευκαιρία και μου δώσατε τον λόγο, θα πρέπει να πω για το σύλλογό μας κάποια πράγματα. Μου επιτρέπετε νομίζω. Ναι, ναι. Πριν βεβαίως σας δώσω το χρόνο, απλά θέλω να προσθέσω μια ακόμη ενότητα πάνω στο πρώτο ερώτημα. Όταν οι άνθρωποι αυτοί και δικαίως χαρακτηρίζονται ευπαθείς ομάδες όπως είναι και οι ηλικιωμένοι, αυτοί έχουν ένα δίωτινα, δηλαδή και ευπαθείς ομάδες είναι ως προς το θέμα της ασθένειας, αλλά και ηλικιακά ενδεχομένως. Δηλαδή όταν είναι ένας πάνω από 65-70 και είναι και καρκινοπαθής, το πράγμα γίνεται ακόμη χειρότερο σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Ναι, κοιτάξτε, τα στατιστικά δεδομένα για τον καρκίνο, ναι, είναι... Καταρχάς δεν χτυπάει όλο το φάσμα των ηλικιών, έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Αλλά συνήθως και αυτός προτιμάει τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει κάποια ηλικία. Ναι. Ναι, είναι ευπαθείς, είναι μεγάλης ηλικίας σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό, άρα θα πρέπει να τους δει το κράτος, να τους δει το σύστημα αυτό που καταχυρώνει, ναι, το ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι και αυτούς. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα έχετε κάτι νεότερο πάνω σε αυτό ή παραμένει ως έχει? Κοιτάξτε να δείτε, με τον με την συνομοσπονδία, ναι, μας κάναμε κάποιες κινήσεις, ναι, πήγαμε στον υπουργό, τον υπουργό μάλλον που καθορίζει αυτές τις καταστάσεις, τον κύριο Βερζεμάνη, ναι, και ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα μπουν σε αυτές, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τίποτε. Μάλιστα, μάλιστα, ωραία. Μας δίνετε την πάσα ίσως για την από Δευτέρα που θα ξεκινήσουμε να μιλήσουμε και εμείς και με τον κύριο Κοντουζαμάνη για να δούμε τι λέει για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν αυτό που θέλατε να μου πείτε για το σύλλογο. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που θέλω να σας πω είναι για το τι κάναμε μέσα στο 2020. Ναι. Έτσι, μια χρονιά δύσκολη, μια χρονιά με, ναι, πολλά προβλήματα. Ο σύλλογός μας έκανε τις προσφορές. Καταρχά να πω ποιος είναι ο σύλλογος. Ο σύλλογός μας είναι σύλλογος εθελοντών κατά του καρκίνου. Και εθελοντής θα πει προσφορά. Προσφορά στο συνάνθρωπο, δίχως να περιμένει κάτι για τον εαυτό του. Δίνουμε, δίχως να προσδοκούμε. Έτσι λοιπόν, την χρονιά που πέρασε, ο σύλλογός μας έκανε τις εξής προσφορές. Μοιράσαμε δώρο επιταγές σε άπορους καρκινοπαθείς. Mm. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ασθένεια, έχουν και το πρόβλημα της διαβίωσης. Σε αυτούς τους ανθρώπους δώσαμε δώρο επιταγές να πάνε στα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν για την οικογένειά τους με αξιοπρέπεια. Μοιράσαμε λοιπόν 4.000 για δωροεπιταγές. Καλύψαμε επίσης σε φάρμακα, εισιτήρια, προσωπικές ανάγκες άπορων καρκινοπαθών. Πληρώσαμε λογαριασμούς ΔΕΚΟ
η χρονιά που μας πέρασε ύψους 1.700 ευρώ. Επίσης, κάναμε μια προσφορά στο νοσοκομείο Καβάλας. Κάναμε μια χορηγία σχεδόν 4.000 ευρώ. Προσφέραμε με τα χρήματα αυτά στο ογκολογικό τμήμα της Καβάλας τα μέσα ασφαλείας, δηλαδή μάσκες, απολυπαντικά κτλ. Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος για την πραγματοποίηση των χημειοθεραπείων. Προσφέραμε επίσης την πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου μια συσκευή αναπνευστικής υποβοήθησης. Αυτή η συσκευή, BIPE λέγεται, χορηγήθηκε τόσο για τους ασθενείς με COVID-19 αλλά και για τους καρκινοπαθείς που έχουν πρόβλημα με τους πνεύμονες. Για να σας δώσω μια... η συσκευή αυτή, εν πάση περιπτώσει, βοηθά τον ασθενή για να αποφύγει τη διασωλήνωση. Σε 200 μητέρες μικρών παιδιών το καλοκαίρι δώσαμε κρέμες αντιηλιακές για να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τις ηλιακές ακτίνες και από τον καρκίνο του δέρματος. Επίσης, προσφέραμε σε 135 γυναίκες, κυρίως ανασφάλιστες, δωρεάν μαστογραφίες. Σε όλα αυτά, πρωτογανιστικό ρόλο, ξέρετε τι έπαιξε, πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε η δεκαρούλα που μας ρίχνουν οι καβαλιώτες μέσα στα κουτάκια που έχουμε στα σούπερ μάρκετ. Αυτά τα χάλκινα και τα κίτρινα κερματάκια μας δώσαν αυτήν την οικονομική δύναμη, καθώς και οι συνδρομές των μελών μας και οι λίγοι χορηγοί που έχουμε μας δώσαν να κάνουμε όλα αυτά. Για την καινούργια χρονιά συνεχίζουμε τη δράση μας. Συνεχίζουμε την προσφορά αυτή αγάπη προς τους συμπολίτες μας. Και θα προσφέρουμε δωρεάν ασυμπτωματικούς προληπτικούς ελέγχους. Γιατί ξέρετε, ο καρκίνος νικέται με την πρόληψη. Μόνο όταν τον πιάσουμε προληπτικά στην αρχή του, τον νικάμε. Τα στοιχεία για την εξέλιξη του καρκίνου δυστυχώς είναι πολύ δυσάρεστα. Με στοιχεία που πήραμε από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Ελλάδος, μάθαμε ότι 32.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα από τον καρκίνο. 32.000 νεκρούς. Με τον COVID έχουμε μέχρι τώρα περίπου 6.000 και τους πονάμε. Τι θα πρέπει να πούμε για τους 32.000 θανάτους από καρκίνο που χάνουμε στην χώρα μας κάθε χρόνο. Επίσης, από τα ίδια στοιχεία μαθαίνουμε ότι 67.000 Έλληνες κάθε χρόνο μπαίνουν στο λαβύρινθο της νόσου. Καταλαβαίνετε τον πόνο, καταλαβαίνετε το οικονομικό κόστος, καταλαβαίνετε τι στοιχίζει όλο αυτό σε εμάς, στην ασφάλειά μας, αλλά και στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Εμείς λοιπόν και για αυτήν την χρονιά προγραμματίσαμε να προσφέρουμε προληπτικά πλήρη προστατικό έλεγχο τόσο στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, αλλά στα μέλη μας, στους φίλους μας και σε όλους και τους συμπολίτες μας. Πού οφείλεται, κύριε Πρόεδρε, το ότι ένα επίσης, γιατί δεν σας διέκοψα, επίσης ένα σημαντικό ποσοστό καταφέρνει να νικήσει αυτή την νόσο? Οφείλεται στο ότι η επιστήμη έχει κάνει άλματα προόδου? Οφείλεται στις νέες μεθόδους? Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχει κάνει τρομερά βήματα, αλλά δυστυχώς ο καρκίνος υπάρχει. Ναι. Είναι εδώ. Ναι. Και θα πρέπει να λάβουμε και άλλα μέτρα για να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως τώρα υπάρχουν τα φάρμακα που έχουν βρεθεί, κάνουν ασυμπτωματική καταρχάς την πρόληψη, δηλαδή δίχως να έχει σύμπτωμα θα πρέπει να πας να εξεταστείς. Επίσης τα καινούργια φάρμακα
και αυτά που, που στοχεύονται την επόμενη δεκαετία, την επόμενη θα πω εγώ χρονιά, είναι το κάθε φάρμακο να πηγαίνει για, τον, για την κάθε μορφή καρκίνου. Ο κάθε καρκινοπαθής έχει το δικό του καρκίνο. Ναι. Έτσι, και τα φάρμακα που τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη είναι πραγματικά να βρεθεί για τον κάθε άνθρωπο το δικό του φάρμακο. Ναι, καλά, γιατί το DNA του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει άνθρωπος με ίδιο DNA. Είναι, και εκεί πάει να χτυπήσει, ας πούμε, η επιστήμη, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φώτου, θερμά ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε, την ενημέρωση. Εγώ θα σας πω μόνο, και το εννοώ αυτό που θα σας πω, ότι υποκλίνομαι στην όποια προσπάθεια κάνετε και κάνετε πολύ σπουδαία δουλειά και μπράβο και συγχαρητήρια. Ναι, κοιτάξτε να πω και κάτι άλλο. Είμαστε εθελοντές και σαν εθελοντές ό,τι κάνουμε το προσφέρουμε στο δίπλα μας. Δεν προσδοκούμε τίποτε από την προσφορά μας. Αυτοί είμαστε. Αυτός είναι ο σύλλογός. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το διαδίκτυο είναι ένα χρήσιμο κανάλι, ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του οποιοδήποτε. Αλλά το λέει η λέξη, χρήσιμο. Εάν κάνεις σωστή χρήση, τότε, okay, μέχρι εδώ καλά. Αν όμως περάσεις την κατάχρηση, εκεί αρχίζει και χαλάει η δουλειά. Τι είναι κατάχρηση, να σας πω αυτό και να πάμε μετά λίγο στα τρία χρήσιμα εργαλεία που έχουμε για σας. Η κατάχρηση είναι ότι δυστυχώς στις μέρες μας αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας στην εποχή μας μπορεί να περάσει από ένα παιδάκι 10-12 ετών μέχρι και σε έναν ηλικιωμένο 100 χρονών. Το θέμα είναι πώς θα το χειριστεί ο καθένας. Και επειδή είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό, την ερχόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσω να έχουμε και πάλι μια κουβέντα με τον κύριο Σφακιανάκη. Ποιος είναι ο κύριος Σφακιανάκης? Ο κύριος Σφακιανάκης είναι στρατηγός εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και ο εγκέφαλος, να σας πω έτσι, της αστυνομίας που αποστρατεύτηκε βέβαια τώρα, του ηλεκτρονικού εγκλήματος, του τμήματος του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Σφακιανάκη και θα μας απαντήσει σε πολλά θέματα με αφορμή αυτό που έχω εδώ μπροστά μου, όπου ένας 18χρονος που δεν είχε κλείσει καν τα 18, ανέβασε στο Facebook γυμνές φωτογραφίες και βίντεο από προσωπικές στιγμές του με τη συνομήλικη πρώην φίλη του, όταν και οι δύο ήταν ανήλικοι, για να την εκδικηθεί επειδή αποφάσισε να χωρίσουν. Αυτό συνέβη, μάλλον η σχέση υπήρχε το 2017, σήμερα έχουμε 2-20 ακόμα, λίγες μέρες 21. Άρα λοιπόν πριν από 3 χρόνια, άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά ήτανε 15 ετών. Και το κορίτσι και το αγόρι. Και το αγόρι λοιπόν μετά από 3 χρόνια απεφάσισε να δημοσιοποιήσει στον αέρα, φόρα παρτίδα που λέμε, προσωπικές στιγμές με την κοπέλα του. Αυτό για μένα, αλλά φαντάζομαι και για πολλούς από εσάς, αποτελεί μια εγκληματική πράξη αισχύς του είδους. Καταρακώνει το φύλο το ανδρικό. Το ξεφτιλίζει. Έτσι. Λοιπόν, τι μου είπες εσύ? Ναι, πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα, Άγγελα, από τη Χρυσούπολη παίρνω. Ω, καλά, εσύ. Δεν μου λες εσύ. Συγγνώμη λίγο, στη Χρυσούπολη. Δεν μου λες, όταν μιλάς στο τηλέφωνο, δεν καταλαβαίνεις αν είναι άντρας ή γυναίκα? Πώς? Όχι, όχι. Δεν λέω σένα, φίλε μου, στη Χρυσούπολη. Εδώ το ροϊτζί μου λέω. Δεν καταλαβαίνω. Τηλεθεατή είπες. Α, εγώ είμαι κουφός. Καλά. Έλα, πάμε στη Χρυσούπολη. Για πες. Ακούω.
Ήθελα να κάνω μια αυτή. Εάν το σώμα αυτό το οποίο θα κάνει τώρα ο κ. Χρυσοχοίδης για τα πανεπιστήμια. Ναι. Αυτή, τι θα είναι τώρα αυτή, δεν ξέρω. Βάσει περιπτώσει. Αστυνομική θα είναι. Αυτοί οι κύριοι που μπήκαν μέσα και κρεμάσαν την ταμπέλα στον Πρίτανη, θα μπορούσαν να μπουν μέσα στο. Όχι. Και να κάνουν αυτές τις ζημιές που κάνανε στην Πριτανία. Όχι. Γιατί δεν το θέλουν αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί. Ρωτάς εσύ εμένα που ξέρεις πολύ καλά ποια είναι η θέση μου. Τι να σου πω. Να σου πω κάτι. Πριν η Βουλγαρία μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχω πάει πάνω από 50 φορές στην περιοχή, γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ διάφορα με τον Αντένα κτλ. Και έχω πάει σε πολλά μέρη, πήγα κάποια στιγμή πριν από μια δεκαετία σχεδόν στο Μπλαγκόευγραν της Βουλγαρίας, μετά το Σαντάζικη, μια μεγάλη πόλη. Και πήγαμε σε ένα πανεπιστήμιο. Εκεί που, με αμερικανικών συμφερόντων το πανεπιστήμιο. Ειλικρινά σου μιλάω, έτριβα τα μάτια μου. Δεν υπήρχε μία. Ντρεπόσουν να πατήσεις, ντρεπόσουν να ακουμπήσεις. Αυτά που αυτό έχουμε εμείς εδώ είναι πανεπιστήμια. Αυτό θέλουμε. Αυτά είναι στάβλη. Άμπρο. Τέλος πάντων, αυτή την απορία είχα να μου πει. Δεν χρειάζεται να έχεις απορία. Είναι αυτονόητο. Δηλαδή οι Βούλγαροι, όχι απλά μας έχουν περάσει. Αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και του ξέρω εγώ ποιοι είναι. Εδώ ο Γκαϊλές του ΣΥΡΙΖΑ. Το εδώ, μισό λεπτό. Εδώ ο Γκαϊλές του ΣΥΡΙΖΑ, 17 στελεχών του, είναι να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κουφοντίνα και να παίρνει άδειες και να έχει κρεβάτι με νερό. Άιντε τώρα, μην κλείνοντας θα πάρω πάλι στο. Λοιπόν, γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, κλείνοντας, να σας υπενθυμίσω τα προϊόντα μας. Το οξύμετρο, παύλα μανταλάκι, παύλα βατραχάκι, εδώ. Έχει μια οθόνη, πατάμε το άσπρο κουμπάκι, ανάβει η οθόνη, βάζουμε το δαχτυλάκι, και μετράμε τι μετράμε, το οξυγόνο. Λοιπόν, μετράμε το οξυγόνο γιατί τώρα με την πανδημία και τα αυτά έχει γίνει της μόδας. Πρέπει λοιπόν να, καλό θα είναι εκτός από τη θερμοκρασία, τον πυρετό κτλ, να μετράμε το οξυγόνο και τους καρδιακούς παλμούς. Εάν το οξυγόνο είναι πάνω από 87-90, ξέρω εγώ, είμαστε top. Εάν όμως αρχίζει και πέφτει κάτω από το 85, ή θα πάτε στο νοσοκομείο ή θα πάρετε το 166 να έρθει να σας πάρει. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό εδώ, το οξύμετρο, είναι απαραίτητο για τον καθένα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα σήμερα, για να σώσει ακόμη και μια ζωή. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το οξύμετρο, θα σας πω σε λίγο, αφού σας πω και για το θερμόμετρο. Θερμόμετρο, να το. Εν είδη πιστολάκι. Σεσουάρ, τα μαλλιά. Μην το πάρει κανείς όμως και κάνει τα μαλλιά του, δεν κάνει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εδώ έχει ένα κουμπάκι, το ανοίγουμε, κάνουμε μια έτσι ή έτσι στο λαιμό και μετριόμαστε και μας δίνει μια αξιόπιστη μέτρηση αυτό εδώ το θερμόμετρο. Λοιπόν, αυτά τα δύο, τηλεφωνώντας στο 2510 831 512, μπορείτε να τα αποκτήσετε το καθένα από αυτά μόλις με 24,90 και να έρθει τσαφ στην πόρτα σας. Έτσι. Σας είπα ότι έχει και άλλη χρήση αυτό. Μπορεί να ακούγεται λίγο χιουμοριστική, αλλά έχει και λίγο μια αληθοφάνεια. Τι κάνετε λοιπόν. Φαντάζεστε τώρα να μπει κάποιος, ξέρω εγώ, στο μπαλκόνι, σε αυτό, στην αυλή σας και μέσα στο σκοτάδι να σηκώσετε αυτό εδώ και να πείτε άλτε γιατί σε πυροβόλησα. Πού θα διακρίνει ο άλλος ότι είναι θερμόμετρο, ε? Καλά, μην το ρισκάρετε κιόλας τώρα εδώ που τα λέμε. Δεν λέει. Γιατί αυτός μπορεί να έχει κανένα αληθινό. Οπότε καλύτερα είναι να κάνετε το κοροϊδό. Λοιπόν, με 2490, 2510, 831, 512. Παίρνετε οξύμετρο και θερμόμετρο. Amplify. Το βραχιολάκι στο χέρι που κάνει θαύματα. Δεν τα πίστευα, δεν το έξερα. Από προχθές που το φοράω, τώρα είναι σύμπτωση. Δεν ξέρω, θα σας πω αργότερα. Το Amplify λοιπόν, το βραχιολάκι και δώρο τη ζώνη. Amplify. Εντάξει, στη μέση. Έχει εδώ να είναι το, πώς το λένε αυτό. Δώρο λοιπόν τη ζώνη. Αυτά τα δύο, βραχιόλι και ζώνη, 49,90 στην πόρτα σας. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι απαραίτητα και θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι εμείς εδώ δεν πουλάμε φρούδες καταστάσεις. Δεν λέμε είστε Γιουλ Μπλίρνερ,
Φαλακρός τελείως. Πάρτε αυτή την αλφή. Άμα τη βάλετε, θα βγάλετε μαλλιά. Τώρα μην τρελαθούμε. Αυτά δεν γίνονται. Έτσι. Ή το πονοτέλ, ή το καρουζέλ, ή το αυτό. Πάρτε. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Παρασκευή σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα. Να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες. Και τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος, κορονοϊού επιτρέποντος, δεν θα αλείψουμε να το λέμε, θα είμαστε και πάλι εδώ στις 10 για να τα ξαναπούμε. Θερμά ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να προσέχετε πολύ, τίποτα δεν έχει περάσει, τίποτα δεν έχει φύγει. Μην επαναπάβεστε, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας γι' αυτό. Οπότε, τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Εύχομαι να περάσετε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο όσο γίνεται πιο ήσυχο. Το Σαββατοκύριακο λέει κάτι για βροχές πάλι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, χειμώνας είναι. Θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά.